Λοιπόν, κλείνοντας, τώρα είμαστε στα συμπεράσματα και στη συζήτηση. Πιστεύω ότι για κάποια θέματα έχουμε συζητήσει αρκετά και οι απόψεις ήταν πάρα πολλές. Είναι ένα θέμα που ίσως δεν κλείνει σήμερα. Πολλοί είπαν ότι ίσως οι συζητήσεις τώρα ξεκινάνε. Αλλά ζήτησε τον λόγο και ο κύριος Μίχος από τον Δήμο της Φραγκφούρτης, που είναι και μέρος της Συντονιστικής Επιτροπής. Δεν θα σας κουράσω πολύ, απλά ήθελα μονάχα να αναφερθώ και εγώ στη Γερμανία, στην πόλη δικιά μου που εκλέγομαι, στο Νοίζεμπουργκ. Είναι μια πόλη έξω από τη Φραγκφούρτη, 6 χιλιόμετρα, με 35.000 κατοίκους, από τους οποίους 7.000 είναι ξένοι, από 108 διαφορετικές εθνικότητες. Η πόλη δικιά μας έγινε αποδέκτης ενός κέντρου υποδοχής, στα καλά καθούμενα, συγκεκριμένα, σας το λέω αυτό σαν εμπειρία, δηλαδή δεν μου είχε ξανασυμβεί αυτό το πράγμα ποτέ στη ζωή μου, δεν το έχω ξαναζήσει τουλάχιστον. Πέμπτη μεσημέρι μας κάλεσε ο Δήμαρχος και μας λέει: έχουμε ένα πρόβλημα. Μόλις τώρα ενημερώθηκα από την κυβέρνηση της ΕΣΥΣ, γιατί εμείς ανήκουμε στο κρατήριο της ΕΣΥΣ, ότι στην πόλη μας, στο Νοίζεμπουργκ, το Σάββατο, μιλάω, αυτό γίνεται την Πέμπτη το πρωί, το Σάββατο το μεσημέρι θα έρθουν 700 μετανάστες. Έγινε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζευτήκαμε, την Παρασκευή το πρωί ήρθαν όλα τα συνεργεία, ήρθε η Πυροσβεστική, ο Ερυθρός Σταυρός, κάναμε κοντρόλ ένα κτίριο το οποίο ήταν ένα παλιό τυπογραφείο, ήρθαν συνεργεία, καθαρίσε το χώρο, βάλανε καινούργιες τουαλέτες, καινούργια τα πάντα όλα μέσα, 700 κρεβάτια τα πάντα όλα και το Σάββατο το μεσημέρι ερχόντουσαν τα καραβάνια, τα λεωφορεία δηλαδή από τη Βαβαρία, από το Μόναχο και μας φέρανε 700 άτομα. Αυτό σημαίνει δηλαδή, θα ήθελα να σας δείξω μονάχα την οργάνωση που έχει η Γερμανία. Όσον αφορά τώρα κάτι είχε πει ο Σταύρος προηγουμένως ότι στην Σουηδία θέλουν να σας επιβάλλουν στους Δήμους μάλλον να δέχεστε μετανάστες υποχρεωτικά. Σε εμάς αυτό ισχύει ήδη στη Γερμανία, γιατί ήδη τον Σεπτέμβριο μας είχαν πει στον δικό μας τον Δήμο ότι θα πάρετε 85 άτομα και θα παίρνετε, έτσι μας είχε πει η Νομαρχία, για το κάθε άτομο 10 ευρώ την ημέρα για τα έξοδά του. Τα άλλα τα έξοδα τα αναλαμβάνει η Νομαρχία ή το κρατήδιο. Και όπως είπε και η Ιωάννα, χαρήκαμε κι εμείς από την άλλη πλευρά, όμως όταν ήρθαν τα πολλά τα άτομα, τα 700, γιατί γλιτώσαμε τα έξοδα και από αυτούς που είχαμε ήδη φάει στο κεφάλι μας. Μεγάλο πρόβλημα για τους Δήμους, αν συμβεί αυτό που στην Ελλάδα, είναι το θέμα προστασίας. Η προστασία στους χώρους υποδοχής γίνεται από security ιδιωτικών εταιριών, αλλά επειδή εγώ είμαι και πυροσβέστης, θέλω να δεις στην πόλη τη δικιά μου, κάθε δεύτερη μέρα αρκεί να σας πω ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαφορετική κουλτούρα από εμάς και δεν ξέρουν τι σημαίνει ανιχνευτές καπνούς στα κτίρια και δεν ξέρω εγώ, πάνε από κάτω από το ανιχνευτή και καπνίζουν τσιγάρο και κάθε δεύτερη μέρα, νύχτα, 2 ώρα το πρωί, δεν παίζει ρόλο η ώρα, 80-90 άτομα πυροσβέστες τρέχουν σαν τρελή στο κέντρο αυτό εκεί, γιατί ξέρουμε ότι εκεί μέσα ζουν 700 άτομα, οικογένειες, μικρά παιδιά και φανταστείτε τι θα γίνει αν πραγματικά πιάσει φωτιά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους γενναίους που κάτσανε μέχρι το τέλος και να θυμίσω μια ρίση του Κοζατζάκη που λέει ότι έχω χρέος να σώσω τον κόσμο. Αν δεν σωθεί, θα φταίω εγώ ή μάλλον να μπορούμε να το μεταφράσουμε, θα φταίω και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην ευχαριστήσουμε την Ανατολική Αναπτυξιακή που είναι και υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη του δικτύου μας. Είναι εδώ ο πρόεδρος που ήταν και στο Προεδρείο και ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Αριγιάννης. Λοιπόν, όλο το team εδώ πέρα της Ανατολικής, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτή την ημερίδα σήμερα, αυτό το φόρουμ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που συμμετείχαν σαν εισηγητές, σε όλους που συμμετείχαν στο Προεδρείο. Για μία ακόμη φορά, ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στο Υπουργείο Εξωτερικών, τη Γενική Γραμματεία του Απόδημου Ελληνισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν μέχρι και τώρα εδώ. Ελπίζω μέσα από αυτή τη συζήτηση, από αυτές τις εισηγήσεις, να βγουν κάποια θετικά συμπεράσματα, τα οποία φυσικά θα αναρτηθούν και στο site του δικτύου μας, στο ενίοχος.gr, που πιστεύω ότι είναι πολύ καλό να τα μεταφέρουμε και στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκεί που είμαστε
ενεργή. Πιστεύω μέσα από αυτή τη συνάντηση να έχουμε και παραπέρα συνεργασίες μεταξύ των Δήμων μας και ελπίζω σύντομα να έχουμε την χαρά να έχουμε και άλλο τέτοιου είδους φόρουμ. Αύριο η εκτελεστική γραμματεία του δικτύου θα συνεδριάσει για να δούμε και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων το 2016-2017. Ελπίζω πολλοί από εσάς να είστε και αύριο μαζί μας. Δυστυχώς εγώ, λόγω λοιπόν υποχρεώσεων, θα πρέπει να ταξιδέψω πίσω στη Στοκχόλμη αύριο το πρωί. Αλλά και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους όσους συνεργάστηκαν για να υλοποιήσουμε αυτή την ημερίδα.